Θέλουμε ένα πολλά πολλά δυνατό χειροκρότημα. Θέλω να προσκαλέσω πάνω στη σκηνή ένα άτομο που έρχεται από την Κρήτη για να μας κάνει την τιμή. Τέλεια. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε. Γιατί I love the system. Πρώτα απ' όλα, τι είναι το σύστημα. Το σύστημα ονομάζουμε ένα σύνολο από στοιχεία τα οποία αλληλεπιδρούν και αποκτούν μια ολότητα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, είναι οι κανόνες, είναι τα στοιχεία, είναι οι εκπαιδεύσεις που έχουμε στα χέρια μας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Τώρα, ποιους αφορά αυτό το σύστημα που έχει αυτή η εταιρεία και γιατί. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες. Οι τρεις κατηγορίες αυτές είναι οι καταναλωτές που έρχονται για το εκπαιδευτικό προϊόν, οι επιχειρηματίες που έρχονται γιατί θέλουν αυτά τα εργαλεία να τα έχουν στη διάθεσή τους για να μπορέσουν να προωθήσουν την επιχείρησή τους, και τέλος τα άτομα τα οποία θέλουν να αποκτήσουν ένα εισόδημα είτε part-time είτε ως κύρια μορφή απασχόλησης. Οπότε, πρώτα απ' όλα οι καταναλωτές, είναι κάτι πολύ απλό. Βγάζουν μια εκπαιδευτική κάρτα. Πώς αποκτά αυτή την κάρτα, έχοντας πληρώσει μια συνδρομή τέλος πάντων, γύρω στα 28 ευρώ το μήνα. Και έχουν εκπτώσεις σε πάνω από 3.000 επιχειρήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο. Όπως είπε και ο Γιώργος προηγουμένως, είναι γύρω 200 με 300 επιχειρήσεις ήδη στην Κύπρο. Είναι πιλωτικό το πρόγραμμα, τώρα σιγά σιγά αναπτύσσεται. Οπότε ήδη έχουμε συνεργασίες και ήδη θα έχουμε ακόμα περισσότερες συνεργασίες. Αυτό είναι το κομμάτι των καταναλωτών. Είναι πάρα πολύ απλό. Τώρα επιχειρηματίες και συνεργάτες. Τι συμβαίνει με αυτούς τους δύο. Μόλις ξεκινήσουμε, γίνεται ένα καλωσόρισμα και δημιουργούμε ένα group. Ένα group συνεργασίας που γίνεται όλη η διαδικασία μέσα από αυτό το group. Δηλαδή, σχεδόν τα πάντα γίνονται online. Οι επιχειρηματίες έχουν καθοδήγηση μέσα σε ένα group που υπάρχει ο project manager, αυτός αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου. Υπάρχουν web designers, graphic designers, άμα χρειαστεί να φτιαχτεί κάποιο site, κάποιο e-shop, και έχουμε έναν υπεύθυνο που προγραμματίζει τα ραντεβού. Και ακολουθεί τη διαδικασία από τους ειδικούς για την προώθηση της επιχείρησής τους με στοχευμένους τρόπους και με εργαλεία τα οποία τα χρειάζονται. Μπορεί να μην το γνωρίζουν, αλλά τα χρειάζονται γιατί καλώς ή κακώς το μέλλον είναι στο ίντερνετ. Ας το κάνουμε λίγο διαδραστικό. Πώς έχετε δει χορηγούμενες διαφημίσεις για κάτι που συζητήσατε ή κάτι που γράψατε στο παρελθόν? Μπορείτε να σηκώσετε χέρια του. Ωραία. Τέλεια, τέλεια. Αυτό μπορούμε να το έχουμε σαν εργαλείο, ούτως ώστε να μπορούμε να δημιουργήσουμε διαφημίσεις είτε για επιχειρηματίες, είτε για καταναλωτές, είτε για τον οποιοδήποτε. Τώρα, το κομμάτι των συνεργατών. Οι συνεργάτες έχουν ένα σκοπό στο σύστημα. Στην ουσία στο σύστημα ξεκινάνε σαν μωρά, μπουσουλάνε, ξεκινάνε σαν ένα γατάκι, ας πούμε, δεν γνωρίζουν. Τι θα κάνουν, πώς θα το κάνουν, και ο σκοπός αυτού του συστήματος είναι να μπορούν να είναι αυτόνομοι. Δηλαδή να μπορούν να πατήσουν στα πόδια τους, ούτως ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν το δικό τους εισόδημα και φυσικά να δημιουργήσουν και άλλους συνεργάτες που θα μπορούν και αυτοί να γίνουν μετά αυτόνομοι. Και τελικά αξίζει να ακολουθήσει το σύστημα. Και ναι, γιατί. Αν το καλοσκεφτείτε, όλη η εξέλιξη του ανθρώπινου είδους έγινε πάνω σε ένα σύστημα. Δηλαδή είχαμε έτοιμη τη γνώση από τους προηγούμενους και πατήσαμε πάνω σε αυτήν. Και δημιουργήσαμε, χτίσαμε και κάναμε το κ.ο.κ. Τώρα, έτσι και εμείς με τον ίδιο τρόπο χρησιμοποιούμε ένα σύστημα που βασίζεται πάνω σε τεχνικές και μεθόδους που έχουν μετρήσιμα αποτελέσματα. Δηλαδή, οτιδήποτε θα δείτε σε μια εκπαίδευση, τη μέθοδο των σεμιναρίων, τη μέθοδο της λίστας, οτιδήποτε υπάρχει, κάποιος το έχει δοκιμάσει πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, υπάρχουν χιλιάδες άτομα τα οποία πήραν στη λίστα τους, είχαν αποτελέσμα και να σας πούνε: α, πρέπει να είσαι ένα στα δύο, ένα στα τρία, ένα στα τέσσερα στη δεύτερη λίστα. Γιατί το έχουμε κάνει σε χιλιάδες άτομα. Οπότε, οτιδήποτε δείτε σαν μέθοδο, δεν μας ήρθε από το κεφάλι μας και λέμε: α, ας το δοκιμάσουμε, ίσως και να πιάσει. Όχι. Τα άτομα που είναι ήδη ειδικοί δοκιμάζουν και αν κάτι έχει αποτελέσματα, τότε θα έρθει στα χέρια σας. Τώρα, για να λειτουργεί ένα σύστημα, πρέπει πρώτα απ' όλα να είναι απλό και εύκολο, αναπαράξιμο και να είναι αποτελεσματικό, αλλιώς δεν θα το κάνεις. Απλό και εύκολο τι εννοούμε, να μην προϋποθέτει να ξέρεις πάρα πολλά, να στηρίζεις κυρίως σε πράγματα που έχεις ήδη βιώσει, πιο εύκολο είναι να προτείνεις για τα σεμινάρια που τα έχεις ήδη δει. Δεν γίνεται, εγώ άμα δεν ξέρω για το επιχειρηματικό πλάνο να σας πω, να βγω και να σας πω ότι ξέρεις κάτι, θα είσαι αυτό, αυτό και αυτό, ότι αν κάνεις αυτά τα πράγματα, θα είσαι αυτά τα αποτελέσματα. Είναι όλα στατιστικά. Οπότε εγώ ή οποιοδήποτε από εσάς, αν το έχει ήδη κάνει, μπορεί να τον αναπαράξει και να είναι πολύ πολύ καλύτερα. Τώρα, τι εννοούμε με τις λέξεις αναπαράξιμο.
πρέπει να είναι για όλους. Πρέπει. Η λέξη πρέπει να είναι λίγο βαριά. Θα μπορούσε καλύτερα να είναι για όλους και να μπορεί να είναι part-time. Οι περισσότεροι που ξεκινάνε δεν λένε «Α, θα ξεκινήσω σήμερα, αύριο, παρά τα δουλειά μου». Οι περισσότεροι ξεκινάνε, βλέπουν ότι αυτό τους αρέσει σαν ιδέα, ξεκινάνε part-time, δειλά-δειλά και με τον καιρό, με τον χρόνο, αποκτάνε τα αποτελέσματα. Και πρέπει τα αποτελέσματα αυτά να έχουν κέρδος στην τσέπη μας. Δηλαδή δεν το κάνουμε για την ψυχή μας, δεν το κάνουμε. Το κάνουμε γιατί θέλουμε να έχουμε ένα κέρδος από αυτό, να μπορούμε δηλαδή να συντηρήσουμε την οικογένειά μας από αυτό το πράγμα. Τώρα, εδώ να ακολουθήσει το σύστημα, ακριβώς όπως ένας πιλότος ακολουθεί το σύστημα της εκπαίδευσής του, δηλαδή κατά γράμμα, θα έχει σίγουρα αποτελέσματα. Γιατί το έχουμε δοκιμάσει πάρα πολλές φορές. Τότε τα αποτελέσματα θα είναι τα βέλτιστα. Άμα κάποιος πάει σε αγαπογράφητα νερά, αν δηλαδή κάποιος ακολουθήσει κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξαναδοκιμάσει, δεν ξέρουμε τα αποτελέσματα. Ίσως να πιάσει, ίσως και όχι. Δεν μπορούμε να έχουμε δηλαδή ευθύνη για κάτι που εσείς θα κάνετε, ας πούμε, σε εισαγωγικά του κεφαλιού σας. Οπότε αυτό που είναι πάρα πολύ καλό να γίνει, να μπορεί αυτός που θα ξεκινήσει να έχει την πεπατημένη, να έχει ένα σύστημα που μπορεί να βασιστεί πάνω. Να ξέρει δηλαδή ότι αυτά που θα κάνω, αν τα κάνω, τι δεν πάει καλά. Γιατί δεν έγινε σωστά. Θα μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτή τη λέξη. Θα μπορούμε να πούμε ότι ήταν αυτό, αυτό και αυτό. Ή αυτό δεν έγινε σωστά. Ή αυτό θα μπορούσε να βελτιωθεί. Και μετά πάνω από τα λάθη μας να μαθαίνουμε. Γιατί να μην δοκιμάσουμε τον δικό μου τρόπο, επειδή είπα τα περισσότερα είναι ήδη δοκιμασμένα, για να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και γιατί δεν είσαι ακόμα έτοιμη για την δοκιμασία. Δηλαδή, αν κάποιο πει από την αρχή, θέλω να το κάνω με τον δικό μου τρόπο. Προφανώς και ίσως να μην είναι αρκετά έμπειρος για να το κάνει. Όταν αποκτήσει την εμπειρία, ευχαριστώ να το δοκιμάσει. Στην αρχή θα σας φανεί κάπως έτσι. Ένα περίεργο, ένας λαβύρινθος, αλλά το θέμα είναι ότι ένα βήμα τη φορά. Δεν γίνεται να σκεφτόμαστε για το δέκατο σκαλί όταν δεν έχουμε ανέβει καν το πρώτο. Το πρώτο πράγμα που πρέπει κάποιο να κάνει είναι να πάρει την απόφαση. Να πάρει την απόφαση να ξεκινήσει. Να πάρει την απόφαση να πάρει ένα πακετό συνεργασία. Να πάρει την απόφαση να πάει στη λίστα του. Να πάρει την απόφαση να δουλέψει. Γιατί είναι βέβαιο, σας το εγγυώμαι, ότι αν κάποιο δεν δουλέψει καθόλου, δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Αλλά θα ξεκαθαρίσουμε να κάνουμε λίγο πιο λιανά. Ποια είναι τα συστήματα που ακολουθούμε? Το σύστημα δηλαδή που έχουμε είναι το σύστημα εκπαίδευσης, το σύστημα σεμιναρίων, αξιοποιούμε τη λίστα μας, στρατηγική βάθους, social media marketing, TikTok ίσως, BBS, συνέδρια, hardcore, leading for growth που είναι τα σεμινάρια του Peter Cox για να μπορέσει να γίνει ηγέτης ή να δημιουργήσει ηγέτες. Έχουμε σύστημα ηγεσίας και ίσως και το gifts που μπορεί να πούμε ένα-δύο μόνο μικρά λόγια σαν αναφορά. Τώρα, είναι κάτι δύσκολο. Κάθε τι είναι τι δύσκολο. Αλλά όλα είναι εφικτά αν κάποιο έχει τη θέληση. Αν έχει τη θέληση να κάνει κάτι και είσαι διδάξιμο, τα αποτέλεσματα θα έρθουν. Τώρα, είχε γίνει μια έρευνα παλιότερα σε μαϊμούδες. Τους μάθανε πώς να χρησιμοποιούν τα χρήματα. Δηλαδή, τους δώσανε κάποιους βόλους, κάποια χρήματα τέλος πάντων και μπορούσαν, αν γυρίσουν το βόλο, να πάρουν φαγητό. Οπότε δημιουργήθηκε ένα σύστημα πληρωμών μέσα στις μαϊμούδες. Γιατί το λέω αυτό? Μπορούν οι μαϊμούδες να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν τα χρήματα και δεν μπορούμε εμείς να μάθουμε κάτι από το μηδέν? Προφανώς και μπορούμε. Το θέμα όπως είπα είναι να είμαστε διδάξιμοι. Γιατί διδάξιμοι? Γιατί είναι δωρεάν η εκπαίδευση. Το είπαν και οι προηγούμενοι μιλητές και μπράβο τους. Η εκπαίδευση είναι δωρεάν. Δεν ξέρω. Θα σας πω την αλήθεια. Έχω τελειώσει ένα μάστερ το οποίο το πλήρωσε γύρω στις 8-9.000 ευρώ στη διοίκηση επιχειρήσεων. Παράλληλα με αυτό που έκανα, 3 χρόνια με αυτό το project, πιο πολλά μπορώ να πω ότι έμαθα μέσα από το κομμάτι της OGI για την ηγεσία, για τα κομμάτια της διοίκησης, για το πώς μπορώ να διαχειριστώ τους πόρους που έχω στη διάθεσή μου, από ότι έμαθα από το πληρωμένο μάστερ που έκανα. Γιατί το ένα ήταν πρακτικό και θεωρητικό, ενώ το άλλο ήταν καθαρά και μόνο θεωρητικό. Δεν ξέρω τι θα γινόταν αν το ακολουθούσα εκείνο το κομμάτι, δεν το ακολούθησα, επειδή πλέον έχω τη δική μου online επιχείρηση, η οποία με συντηρεί. Τώρα, ποια είναι η διαδικασία εκπαίδευση ενός συνεργάτη? Ο συνεργάτης εκπαιδεύεται, δοκιμάζει, κάνει λάθη, επαναλαμβάνεται, μαθαίνει από αυτά που κάνει, πετυχαίνει πώς όλα έχοντας μια καθοδήγηση. Γιατί είναι πολύ σπάνιο να βρεις κάποιους που είναι αξιόλογους και μπορείς να τους εμπιστευθείς και στη διαδικασία θα δημιουργηθούν και σχέσεις εμπιστοσύνης, φιλικές σχέσεις. Ο άνθρωπος που εξαιτίας του έχω καταφέρει όσα έχω καταφέρει
Πλέον είναι και ένας από τους κολλητούς μου φίλους. Ο Κώστας Μπουσενούς δυστυχώς δεν είναι εδώ πέρα. Αλλά ο συγκεκριμένος άνθρωπος πλέον είναι τόσο κοντά μου, γιατί με τον καιρό, με το να καταφέρεις πράγματα, εμείς πραγματικά θα είναι το μόνο μέρος που θα σας πούμε ευχαρίστως να καταφέρετε περισσότερα από εμάς. Γιατί όλοι έχουμε όφελος από αυτό. Το όφελος όμως θα το έχει αυτός που δουλεύει. Δεν θα το έχει από πάνω, δεν θα το έχει ο παραπάνω. Αυτός που δουλεύει, αυτός έχει το όφελος. Αυτό είναι το όμορφο εδώ. Οπότε, τι είναι το σύστημά μας. Πώς να ξεκινήσουμε ένα συνεργάτη. Πρώτα απ' όλα να πάρει την κάρτα, να ανοίξει την εφαρμογή, να κάνει sets, να βρει κάποια promo, να βρει κάποιες εκπτώσεις, να μπορέσει να κάνει αναβάθμιση, να έχει κάποιους ενεργούς απλά να τον βοηθήσουν, να δημιουργηθεί σιγά σιγά μια ομάδα. Πλέον με τη στρατηγική βάθος, εμείς δημιουργούμε μια ομάδα για εσάς. Αυτό δεν ξέρω αν υπάρχει πουθενά άλλου. Να ακολουθήσει το σύστημα και να μπορείτε να παρακολουθήσετε κάποιες εκδηλώσεις. Τα 8 βήματα τώρα κάποιος να πετύχει. Τι χρειάζεται κάποιος να πετύχει σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει να έχει όνειρο, όχι μόνο να έχει το όνειρο, πρέπει να δεσμευθεί σε αυτό το όνειρο, να μπορέσει να ξεπεράσει τα εμπόδια. Το πρώτο εμπόδιο είναι η λίστα. Να πει, ξέρεις κάτι, αυτό που κάνω είναι σωστό. Κάνω κάτι το οποίο θέλω να βοηθήσω κόσμο ή θέλω να κοροϊδέψω κόσμο. Αφού θέλω να κοροϊδέψω κόσμο. Δεν, αφού θέλω να βοηθήσω στον κόσμο. Γιατί να μην πάω να μπορέσω να μιλήσω με τα δικά μου άτομα και να τους δείξω την αλήθεια πίσω από αυτό. Δηλαδή να τους δείξω ότι εγώ αυτό που κάνω είναι να μπορέσω να βοηθήσω καταναλωτές, επιχειρηματίες και συνεργάτες. Μετά τους κάνω μια πρόσκληση σε ένα σεμινάριο, να δούνε την όλη εικόνα, την παρουσίαση, να γίνει μια επαναληπτική συζήτηση, συμβουλευτική και μετά σιγά σιγά να γίνει η αναπαραγωγή. Οι 7 δεξιότητες τώρα πρέπει να έχει ένας για να μπορέσει να πετύχει. Να μπορέσει να βρει υποψηφίους, να δημιουργηθεί δηλαδή ένα traffic. Ένα traffic αυτό θα γίνει είτε μέσω της λίστας, είτε μέσω του ίντερνετ, είτε μέσω του TikTok. Υπάρχουν τόσοι πολλοί τρόποι που μπορεί κάποιος να δουλέψει για να μπορέσει να έρθει η ροή επαφών. Δηλαδή, αν κάποιος δεν πετύχει στο πρώτο κομμάτι, έχει το δεύτερο, έχει το τρίτο, έχει το τέταρτο. Το θέμα είναι να είναι διδάξιμος, να μπορέσει να ακολουθήσει το σύστημα. Να γίνει μια πρόσκληση, να γίνει ξανά μια παρουσίαση, να γίνει ένα follow-up, να γίνει ένα κλείσιμο. Και όλα αυτά δεν θα γίνουν απαραίτητα από εσάς. Θα γίνουν από άτομα που το έχουν ήδη κάνει. Και βήμα-βήμα, εσείς θα μπορείτε να κάνετε ένα πράγμα τη φορά. Να γίνει στην αρχή η έβρεση του υποψηφίου. Για να γίνει πρόσκληση. Και όλα τα άλλα θα ασχοληθούν οι άλλοι. Και όταν είστε σε θέση να μπορείτε να κάνετε τα άλλα, τότε ευχαρίστω να τα κάνετε. Τώρα, έχουμε κάποιες εβδομαδιαίες εκπαιδεύσεις. Αυτές γίνονται κάθε εβδομάδα. Αυτές οι εκπαιδεύσεις είναι κάθε Τρίτη από την Web Money Hellas, όπου ο κύριος Καρυπίδης μας προσκαλεί να δούμε το πλάνο του Σοτζέ, όπως είδατε από τον κύριο Χριστόμου στην αρχή, και βράδυ που λέει ο πλάνο. Γιώργο. Και κάθε Κυριακή έχουμε τις εκπαιδεύσεις από τον κύριο Καστανά στην Inner Cycle. Τώρα, ας πάμε στα πρακτικά. Τι ακολουθούμε και πώς. Έχουμε το σύστημα των σεμιναρίων. Μέσα από το σύστημα των σεμιναρίων έχουμε τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα. Δηλαδή, γίνονται online σεμινάρια ή το offline σεμινάρια, καλύτερα όπως αυτό, και μπορούμε μέσα από εκεί πέρα να προσκαλέσουμε κάποιον να δει, να μάθει και στο τέλος, τα τελευταία 10-15 λεπτά, να υπάρχει και το κομμάτι της συνεργασίας. Δηλαδή, κατά πόσο αυτά που είδαν στο σεμινάριο είναι εφικτά να εφαρμοστούν στην επιχείρησή τους. Κατά πόσο αυτά που είδαν στο σεμινάριο είναι εφικτά να εφαρμοστούν και στη ζωή ενός συνεργάτη. Να μπορεί δηλαδή να έχει δημιουργήσει ένα εισόδημα μέσα από το ίντερνετ. Δηλαδή, πρέπει κάποιος να το κάνει πρώτα εικόνα για να δει αν θα μπορεί να το κάνει αυτό. Τώρα, κάνουμε τα εγγένειά μας, άμα ξεκινήσουμε σε συνεργάτες, τελειώνουμε την εκπαίδευσή μας μέσα από τη λίστα. Όπως είπε η κυρία Γεωργία προηγουμένως, η λίστα είναι σε εισαγωγικά τα πρώτα μας βήματα. Δεν χρειάζεται να έχουμε τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα, γιατί είναι δωρεάν εκπαίδευση. Δηλαδή, αντί να πάω εγώ που είμαι στην αρχή μου. Μάσο, δεν γνωρίζω τίποτα. Δεν ξέρω πώς να το κάνω. Να πάω να μιλήσω με ένα επιχειρηματία και να μιλήσω με 10, 20, 100, 200 επιχειρηματίες και να μην έχω αποτέλεσμα και να πω: α, δεν δουλεύει. Τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να εκπαιδευτούμε δωρεάν. Να κάνουμε λάθη στη λίστα μας. Να μάθουμε από αυτό. Να πάρουμε εμπειρία. Και μετά, όταν θα πάμε στους επαγγελματίες, να είμαστε ήδη επαγγελματίες. Και είναι εντελώς διαφορετικά τα αποτελέσματα κάποιος να πάει από το μηδέν στο ίντερνετ να μιλήσει με κάποιον επιχειρηματία που θέλει τα αποτελέσματα. Θέλει δηλαδή να δει έμπρακτα ότι αυτό δουλεύει, αν δεν το έχουμε δουλέψει ήδη. Οπότε γι' αυτό είναι σημαντικό κάποιος να μπορέσει να ξεκινήσει πρώτα από τη λίστα του. Δεν μας νοιάζει αν θα έρθει ο θείος ή η ξαδέρφη κάποιου. Μας νοιάζει εμάς να μπορέσει αυτός να εκπαιδευτεί δωρεάν για να μπορέσει μετά να έχει τα αποτελέσματά του. Τώρα, είναι απαραίτητο να ξεκινήσουμε τη λίστα μας. Το ίντερνετ μάρκετινγκ δεν είναι δωρεάν.
δεν είναι καλύτερα να έχει βγάλει τα πρωτοσχήματα. Να έχει ήδη εξασκηθεί, να έχουμε αντιμέτωποι με αντιρρήσεις. Να δημιουργούνται απορίες από ερωτήσεις. Δηλαδή να έχουμε ήδη απαντήσει σε μερικά ερωτήματα που μας έχουν θέσει. Γίνεται η γλώσσα μας, μαθαίνουμε, χτίζουμε χαρακτήρα. Η μαγική λέξη είναι next, επόμενος, κανένα πρόβλημα. Και η λύση είναι το πρώτο σκαλί. Μετά ακολουθεί στρατηγική βάθος, ακολουθεί internet marketing, ακολουθούν τόσοι πολλοί μεθόδοι, ούτως ώστε κάποιος μπορεί να πετύχει. Αλλά πρώτα πρέπει να εξαντλήσει αυτό. Τώρα, το επόμενο που ήρθε στο σύστημά μας είναι το κομμάτι της στρατηγικής βάθους. Από το Σεπτέμβριο του 2022 άρχισε να κάνει μια συνεργασία με τον Peter Cox, και πιο προηγουμένως, αλλά τότε εφαρμόστηκε. Ο Peter Cox δεν χρειάζεται να πει πολλά πράγματα, μπορείτε να ψάξετε, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταφέρει πάρα πολλά πράγματα στο κομμάτι της ηγεσίας, έχει πάνω από 35 χρόνια εμπειρία. Έχουμε τη δυνατότητα και την χαρά, αλλά και την τύχη να συνεργαζόμαστε με έναν τέτοιον άνθρωπο, ο οποίος όχι απλά μας δίνει τη γνώση του, μας βοήθησε και έμπρακτα, αλλάζοντας έτσι το σύστημα. Αλλάζοντας το σύστημα και από εκεί πέρα που ήταν κάποιος μόνος του, είχε ένα δίκτυο μόνος του και το μεγάλωνε μόνος του. Πλέον θα μπορούν τα άτομα τα οποία είναι επαγγελματίες στον χώρο να δημιουργούν μια ομάδα για εσάς. Δηλαδή, το πρώτο σου πόδι από τα τρία τέλος πάντων θα έχει δημιουργηθεί και θα έχει αναπτυχθεί. Το μόνο που είναι μια part-time ασχολία για να μπορεί κάποιος να φτάσει στο επίπεδο του supervisor. Δηλαδή, με άλλα λόγια, να έχει ένα εισόδημα της τάξης των 500 με 1200 ευρώ παράλληλα με ό,τι κάνει, δηλαδή με πολλές ώρες. Μετά από αυτό, έχουμε το internet marketing. Μέσα από το internet marketing έχουμε πολλούς τρόπους για να αποκτήσουμε ροή επαφών, ώστε να μπορούν να μπουν είτε σε κάποιο σεμινάριο είτε να γίνουν κάποια πλάνα για να μπορούν να δουν την ιδέα. TikTok, μερικοί μπορούν να δουλέψουν μέσα από το TikTok. Δηλαδή να δημιουργηθούν κάποια βιντεάκια, αυτά τα βιντεάκια να έχουν μια ροή, να έχει ροή επαφών και μετά να δημιουργηθούν κάποιες συνεργασίες. Facebook Ads, από τα πιο ισχυρά μας χαρτιά, ότι μπορούμε να τρέχουμε διαφημίσεις. Στοχευμένες διαφημίσεις για άτομα τα οποία έχουν δηλώσει ενδιαφέρον. Αν κάποιος πάει και γράψει εισόδημα από το σπίτι, ή γράψει θέλω να έχω μια παράλληλη πηγή εισοδήματος, ή οτιδήποτε, θα μπορεί να δει μια δικιά μου διαφήμιση, μια διαφήμιση του Χριστό μου, μια διαφήμιση του κύριου Στάθη, μια διαφήμιση οποιοδήποτε τρέχει διαφημίσει μέσα από το ίντερνετ. Οπότε έχουμε ήδη εργαλεία, αλλά αυτά για να τα αξιοποιήσουμε και να έχουμε αποτελέσματα, σίγουρα θα πρέπει να τα κάνουμε βήμα-βήμα. Δεν μπορούμε να τρέξουμε κατευθείαν σε αυτό το κομμάτι. Μετά από αυτό έχουμε τους αγωγούς πωλήσεων. Οι αγωγοί πωλήσεων που μπορούν πάνω στο Facebook ή σε οποιαδήποτε από τις προηγούμενες διαδικασίες. Έχετε τη ροή, έχετε το email marketing, έρχονται οι κλήσεις και μετατρέπουμε τα like και την εκδήλωση ενδιαφέρον σε πώληση. Δηλαδή δεν μας νοιάζει, έστω ότι εγώ ήμουν Μασίδης, ας πούμε. Και είχα ένα σπίτι, το καλύτερο σπίτι στην Κύπρο. Κόστιζε 50 εκατομμύρια. Το να το ανεβάσω και να το δουν όλοι οι Κύπροι. Να το δουν τόσο και να έχει το εκείνητο αυτό μισό εκατομμύριο likes. Αν δεν το πουλήσω, δεν με νοιάζει. Με νοιάζει να μεταφερθεί το like σε πώληση. Αυτό με ενδιαφέρει. Και αυτό γίνεται μέσα από τους αγωγούς πωλήσεων. Αυτό είναι το ισχυρό μας χαρτί που θέλουν όλες οι επιχειρήσεις. Δεν το γνωρίζουν. Δεν τους νοιάζει. Απλά θέλουν να έχουν like ή να λένε α, κάποιος θα δηλώσει ενδιαφέρον μόνος. Όχι. Οι αγωγοί πωλήσεων έρχονται και καλύπτουν αυτή την ανάγκη. Τώρα. Our Global Idea Welcome είναι μια κλειστή ομάδα που έχουμε, που είναι γύρω στις 16.000 μέλη. Αυτή η ομάδα είναι η ομάδα υποστήριξης για τους επιχειρηματίες. Κάνουμε κάποια καλωσορίσματα. Play the game with us είναι εργαλείο το οποίο έχουμε που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να δείξουμε τη μεγαλύτερη εικόνα. Άλλο να δείτε ένα σεμινάριο που να είναι 50, 100, 200 άτομα, και άλλο να δείτε ότι ήδη 16.000 άτομα έχουν ήδη πάρει μέρος σε αυτό το κομμάτι. Μέσα από εκεί πέρα βλέπουμε καλωσορίσματα, βλέπουμε κάποιες εκπτώσεις. Συγκεκριμένα, θα σας πω ένα δικό μου παράδειγμα. Στο προηγούμενο συνέδριο νίκησα ένα αμάξι με 5 ευρώ τη μέρα. Δηλαδή, αν το καλωσορίσει κάποιος, μέσα από την εφαρμογή που έχουμε, κατάφερε να βρω με πολύ πολύ χαμηλό κόστος να νοικιάσω ένα αμάξι που είναι παρεμπιπτόντως 22. Καινούριο αμάξι, ένα όπλο κόστος. Γίνονται αναβαθμίσεις μέσα από την ομάδα, κάποιες αναγνωρίσεις, βλέπεις ότι το σύστημα δουλεύει και ότι έχει αποτελέσματα. Τώρα. Αρκετά με τα κομμάτια του online, ας πάμε στα offline. Στα in-person. Τα BBS, Business Building Seminar, καλύτερο όπως είναι αυτό, υπάρχει και στην Αθήνα, υπάρχει στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε από κοντά να δείτε το πρόγραμμα, να δείτε εκπαιδεύσεις και να δείτε ότι όντως υπάρχουν. Υπάρχουν άτομα τα οποία δουλεύουν full time αυτό το πρόγραμμα και θέλουν όντως να σας βοηθήσουν. Συνέδρια, το επόμενο συνέδριο συγκεκριμένα θα γίνει στο Λουτράκι, 17 με 19 Μαρτίου. Αν κάποιος αναρωτιέται, θα τα καταφέρω, θα τα καταφέρω, αν δεν έχει δει συνέδριο, δεν μπορεί να έχει άποψη.
Εγώ σε ένα συνέδριο πήρα την απόφαση, παρεπτόντως εγώ μέχρι που πια έχω φτάσει, είμαι πρώην ναυτικός, πήρα την απόφαση να σταματήσω τα πλοία. Γιατί είδα τη μεγαλύτερη εικόνα, είδα αυτό, άτομα να το καταφέρουν και λέω, τι καλύτερο έχουν αυτοί από μένα. Δεν ξέρω τι καλύτερο έχουν αυτοί από μένα, οπότε το μόνο που μένει είναι η δράση. Εκεί στην ουσία παίρνετε αποφάσεις, βλέπετε τη μεγαλύτερη εικόνα και πάνω στο συνέδριο μπορεί να έχουν και 1000 άτομα ή και περισσότερα. Και τώρα, μετά τα συνέδρια, ακολουθεί μια πιο σκληρή εκπαίδευση. Λέγεται hardcore εκπαίδευση. Αυτή καθορίζει αν κάποιος θα είναι απλός συνεργάτης ή επαγγελματίας συνεργάτης. Πώς μπορεί κάποιος να πάει από ένα συνέδριο σε ένα hardcore, έχοντας δεσμευτεί ότι θα πετύχει. Και δεσμευόμαστε ότι δεν θα είμαστε μόνοι στο επόμενο συνέδριο. Δηλαδή, παίρνοντας μια δεκαπεντάδα από το ένα συνέδριο για το επόμενο, δηλαδή, παίρνοντας 15 εισιτήρια σε πολύ χαμηλότερη τιμή και λέγοντας ότι εγώ σε αυτό το συνέδριο είμαι 5, 10, 20 άτομα. Στο επόμενο θα είμαι επίσης με 15 άτομα. Τότε έχουμε πρόσβαση στο επόμενο hardcore, όπου μέσα από το hardcore μαθαίνουμε τι δουλεύει. Όλα αυτά που σας είπα τα βλέπουμε τεχνικές εκπαιδεύσεις από άτομα που τα έχουν δοκιμάσει αρκετές πάρα πολλές φορές και έχουν μετρήσιμα αποτελέσματα για να μπορούμε να δούμε τη συγκεκριμένη μέρα τώρα τι θα μας φέρει αποτελέσματα. Το επόμενο συνέδριο είναι το Rebirth, όπως σας είπα, θα γίνει στο Λουτάκι 17 με 19 Μαρτίου. Σας περιμένουμε φυσικά, θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω εκεί πέρα. Έχουμε επίσης συνεργασία, όπως σας είπα, με τον Peter Cox, ο κύριος της φωτογραφία είναι. Οι συνεργασίες που έχουμε κάνει είναι το Leading for Growth και το Leaders in Dynamics. Είναι τα προγράμματα τα οποία έχει ο κύριος Peter Cox για να μπορέσει να εκπαιδεύσει ηγέτες να έχουν καλύτερες ζωές και να μπορέσουν να βοηθήσουν τις ζωές άλλων ατόμων. Και πώς μπορεί κάποιος απόπλος να καταφέρει να γίνει ένας ηγέτης ηγετών. Εκεί πέρα μπορούμε να δούμε επίσης για το κομμάτι της εξύψωσης, αλλά και πόσο σημαντικό στο σύστημά μας είναι το κομμάτι της εξύψωσης. Δηλαδή, αν μπορέσω να καταλάβω ότι με το να δημιουργήσω εξύψωση στον εαυτό μου, στα άτομα που είναι τριγύρω μου, στα άτομα τα οποία με βοηθάνε, σε εσάς που κάνατε την επιλογή να έρθετε εδώ πέρα και μπράβο σας, τότε θα μπορέσει και εμάς να αλλάξει η ζωή μας, να γίνουμε πιο ευγνώμονες για αυτό που έχουμε. Και τέλος, η δημιουργία ηγετών με τελικό στόχο να γίνει κάποιος ηγέτης ηγετών. Τώρα, το timeline της εταιρείας, όταν ξεκίνησα το 2014, είχε ξεκινήσει με μια απλή εφαρμογή. Το 2016 ήρθαν 7 προγράμματα για ιδιώτες και επιχειρήσεις και 4 πλατφόρμες για επιχειρήσεις. Το 2017 ξεκίνησαν τα offline σεμινάρια και το 2018 τα online σεμινάρια. Οπότε, πολύ πριν από τον κορονοϊό, μπορούσαμε να δουλεύουμε με τηλεργασία. Δηλαδή, τότε κάποιος θα του λέει: δουλεύω με τηλεργασία, θα σου λέει: παίζει τον υπολογιστή. Ενώ στον κορονοϊό καταλάβαμε ότι κάποιος μπορεί να έχει τεράστια εισοδήματα, πώς μέσα από τον υπολογιστή. Το 2022 κάναμε συνεργασία με τον Peter Cox με την Leaders in Dynamics στο κομμάτι της στρατηγικής βάθους και το 2022 με 2023 θα ξεκινήσει κάτι τεράστιο που θα ψηφιοποιήσουμε την αγορά δώρων. Δεν θα πω πληροφορίες πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί είναι ακόμα δεν έχει ξεκινήσει officially, αλλά είναι κάτι το οποίο αν τρέξει ακριβώς όπως είναι να τρέξει θα έχουν τεράστια αποτελέσματα. Αν τώρα δεν τρέξει όσο δεν θα είναι η καλύτερη δυνατή πιθανότητα, πάλι θα έχουμε ισιοποίηση του εκπαιδευτικού προϊόντος και θα έχουμε πάλι θετικά αποτελέσματα. Και τώρα θα μου πείτε εσείς, μα αυτό ίσως είναι άβολο για μένα. Πρώτα απ' όλα, τίποτα στη ζωή δεν είναι βολικό. Τίποτα δεν θα έρθει έτοιμο, τίποτα δεν θα δοθεί χωρίς σκόπο και δεν είναι, θα είναι άβολο. Θα ήταν βολικό να καθόμασταν στον καναπέ μας και να έβρεχε από κάπου χρήματα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν κάποιος είναι γιος δισεκατομμυρίου, δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει. Εγώ συγκεκριμένα η προηγούμενη δουλειά μου ήταν να φεύγω για 6, 7, 8, 9 μήνες σε ένα πλοίο, να έχω για 8 ώρες τη μέρα διακυβέρνηση του πλοίου, να πηγαίνουμε από Κίνα, Βραζιλία, από Αμερική, Καναδά, Ευρώπη, παντού, χωρίς να έχω δυνατότητα να μπορώ να πατήσω στεριά, γιατί λόγω κορονοϊού δεν επιτρεπότανε. Οπότε όταν λέτε κάτι ότι μπορεί να είναι άβολο, αυτή ήταν η προηγούμενη χαρούμενη δουλειά μου. Ήτανε μετά από 30 ώρες αερνίες, ήμασταν σε ένα λιμάνι, είχαμε διάφορα θέματα, είχα περάσει 30 ώρες άϊπνος για να χρειάζεται μετά να κάνω 4 ώρες βάρδια και τώρα ήταν σχεδόν το τέλος της βαρδιάς μου που θα πήγαινα να κοιμηθώ για 4 ώρες για να ξαναπάω για 4 ώρες βάρδια. Και αυτό θα πρέπει να το κάνω για τους επόμενους 7, 8, 9 μήνες, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου, αυτό είχα επιλέξει. Το θέμα είναι ότι όλοι έχουμε την επιλογή. Το θέμα είναι θες να είσαι στο κομμάτι της υπαλληλικής σχέσης ή θες να είσαι κάτι δικό σου, να μπορείς να λες μια δική σου online επιχείρηση που εσύ καθορίζεις το πρόγραμμά σου, δουλεύεις όποτε θες, όπως θες, από όπου θες, αρκεί να είσαι διδάξιμος
ή να δουλεύει σε μια δουλειά που αν αργήσει 5 λεπτά θα είσαι το αφεντικό σου να σου λέει μα γιατί άργησες. Και σκέφτομαι εγώ τώρα, πώς μπορεί κάποιος, όπως είπε ο κύριος Ουκόφσκι, να ξυπνάει το πρωί, 6,5 ώρα με ένα ξυπνητήρι, να πετάγεται από το κρεβάτι, να πρέπει γρήγορα να ετοιμαστεί, να φάει, να πάει, να πέσει στην κίνηση, για να φτάσει κάπου που θα του πούνε πρέπει να δουλεύεις για να εκπληρώνεις τα όνειρα κάποιον άλλον ή να δημιουργήσει ένα τεράστιο εισόδημα για κάποιον άλλον και εσύ θα πρέπει να σε γνώμων γι' αυτό. Να λες, α, εγώ έχω και μια δουλειά. Όχι, για μένα δεν είναι, δεν θα μπορούσα να είμαι γνώμων και γι' αυτό δεν συνεχίζω τη δουλειά μου που μου έδινε ένα τεράστιο εισόδημα που μπορεί να ξεκινήσω από 6.000 μέχρι και 9.000 το μήνα. Το θέμα δεν είναι πώς θα βγάλεις, είναι πώς θα βγάλεις. Και μπορεί η προηγούμενη δουλειά μου να έχει ένα πάρα πολύ καλό εισόδημα, αλλά έχει ένα ταβάνι. Θα πας πιέρχος, θα παίρνεις ένα πολύ καλό μισθό. Ναι, θα ζεις μια χαρά. Και τα παιδιά σου ζουν μια χαρά, όχι θα ζουν μια χαρά. Το θέμα είναι αν θες να κάνεις το κάτι παραπάνω, πώς θα το κάνεις. Θα μπορούσες δηλαδή να είσαι κάπου που δεν υπάρχει ταβάνι. Θα μπορούσες να είσαι κάτι δικό σου. Όχι. Σαν πιέρχος δεν θα μπορούσα. Οπότε γι' αυτό ασχολούμαι με αυτό το project. Το θέμα είναι εσείς τι είστε διατεθειμένοι να κάνετε για να πετύχετε. Τι είναι κάποιος διατεθειμένος να κάνει και να θυσιάσει για να το πετύχει αυτό. Πόσο δεσμευμένος θα είναι σε αυτό το πράγμα. Και τέλος, όλα είναι στο χέρι σας για να το πετύχετε. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ.